Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή West Attica, μια συμπαραγωγή του Attica TV με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μια προσπάθεια που αποσκοπεί στην ανάδειξη των καλών πρακτικών για τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα και όχι μόνο. Έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης της εκπομπής αυτής από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Attica, atticatv.gr, καθώς και τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας στο mail της εκπομπής westattica@atticatv.gr. Σήμερα πρόκειται να συζητήσουμε για την έρευνα και την καινοτομία με δύο εξαιρετικούς καλεσμένους από το χώρο της πολιτικής ηγεσίας αλλά και της εκπαίδευσης, τους οποίους και καλωσορίζω με πολύ μεγάλη μου χαρά στην εκπομπή αυτή. Μαζί μας βρίσκονται ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κύριος Αθανάσιος Κυριαζής. Κύριε Κυριαζή, χαίρετε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε εδώ για την αποδοχή της, καθώς και ο αντιπρίτανης έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ιωάννης Καλδέλης. Κύριε αντιπρίτανη, σας καλωσορίζουμε και εσάς. Είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα θέματα του Πανεπιστημίου σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή μας δίνετε. Σας ευχαριστούμε εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν σας δώσω όμως, αγαπητοί μου προσκεκλημένοι, το λόγο, πάμε να δούμε το περίγραμμα των θεμάτων που θα συζητήσουμε. Η έρευνα αποτελεί πρωταρχική σημασία διαδικασία για την ανάδειξη και την προαγωγή των επιστημών, όπου μέσω αυτών επιχειρείται η βελτίωση του βιωτικού μας επιπέδου. Η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή και επιτυχή εκμετάλλευση των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό-κοινωνικό τομέα. Όπως ορίζεται και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Συντάγματος, η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Ο ένατος από τους 17 βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αφορά στη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές, όπου μεταξύ άλλων καταγράφεται ότι οι επενδύσεις σε υποδομές, μεταφορές, στην άρδευση, την ενέργεια και την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Από καιρό έχει αναγνωριστεί ότι η αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων, καθώς και η βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης, απαιτούν επενδύσεις σε υποδομές. Η τεχνολογική πρόοδος είναι το θεμέλιο των προσπαθειών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, όπως η αύξηση των πόρων και της ενεργειακής απόδοσης. Χωρίς την τεχνολογία και χωρίς την εκβιομηχάνηση, η ανάπτυξη δεν θα συμβεί. Περνώ απευθείας στον επαΐοντα επί των ζητημάτων αυτών, στον κύριο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για όσους δεν το γνωρίζουν, πλέον υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αποτελούν τα θέματα της έρευνας και της τεχνολογίας προτεραιότητα για τον λόγο Υπουργείου? Ναι. Θέλω να πω δύο λόγια καταρχήν. Όταν λέμε για έρευνα και καινοτομία, είναι κάποια πράγματα, κάποιες έννοιες, οι οποίες είναι λίγο δύσκολες και δυσνόητες για τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι επαΐων σε αυτά τα θέματα. Για όσους είναι μέσα στο αντικείμενο αυτό, δηλαδή πανεπιστημιακούς, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές κλπ, αυτά είναι κάτι τετριμένα. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας είναι ίσως η παλαιότερη γενική γραμματεία η οποία έχει κρατήσει αυτό το ρυθμό, αυτή τη μορφή εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μεταφερθεί βέβαια κατά διαστήματα από διάφορα υπουργεία. Από το Υπουργείο Παιδείας. Πριν το Υπουργείο Παιδείας ήταν πάλι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά πήγε στο Υπουργείο Παιδείας, τώρα ξαναγυρίζει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πιστεύω ότι η θέση της ακριβώς είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης για αρκετούς λόγους. Παράδειγμα, είναι η έρευνα και η καινοτομία θέλουμε να αποτελέσει έναν βασικό βραχίωνα στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, μέσω ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία θα μπορέσουν να εφαρμοστούν ακριβώς στην κοινωνία, στην καθημερινότητα και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος και ο βασικός πυρήνας της Γενικής Γραμματείας και της φιλοσοφίας, αν θέλετε, της έρευνας και τεχνολογίας. Αυτός είναι και ο λόγος
που μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και ήρθε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν λέμε ότι αποκόπτεται η έρευνα από την εκπαίδευση, ούτε αποκόπτεται από τα πανεπιστήμια ή παραμένει στα ερευνητικά κέντρα. Του αντίον, πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει ακριβώς αυτή την ένωση και αυτή την... Θα ενισχύσει αυτό το χώρο έρευνας και εκπαίδευσης, γιατί απλούστατα εκείνο το οποίο θέλουμε περισσότερο είναι να τα αποτελέσματα της έρευνας να έχουν άμεση εφαρμογή στην οικονομική ευημερία, στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτός είναι ο βασικός ρόλος. Συνεπώς, υπό αυτό το πρίσμα, η θέση της είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Και έτσι το είδε και η κυβέρνηση, η οποία έκανε αυτή τη μεταφορά. Χωρίς, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θέσφατο ή κάτι το οποίο αποκόπτει. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει, η επικοινωνία είναι με όλους τους φορείς, τους ερευνητικούς, η επικοινωνία είναι με όλα τα υπουργεία, η επικοινωνία, όπως θα έχω το χρόνο πιστεύω να σας εξηγήσω και ποια είναι η μορφή που θέλουμε να δώσουμε στην έρευνα στην Ελλάδα, να είναι ένας φορέας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας, όπου θα καθοδηγούνται από εκεί και θα έχουμε και τα αποτελέσματα επίσης να τα διαχειρίζονται τα άλλα υπουργεία και οι άλλοι φορείς. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, λοιπόν, κάνει λόγο για τη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα μας, που βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση, έχοντας ως κύριο μοχλό το τρίπτυχο έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία. Η στρατηγική αυτή σχεδιάζεται τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Μπορείτε να μας αναλύσετε τι σημαίνει ο όρος έξυπνη εξειδίκευση και πώς στην πράξη υλοποιείται ο σχεδιασμός αυτός? Ναι. Καταρχήν θέλω να εξηγήσω ότι έχουμε τις διάφορες περιόδους, τις περιόδους του αναπτυξιακού σχεδίου. Δηλαδή έχουμε τις προγραμματικές περιόδους, όπως λέμε, όπου εκεί έχουμε τα διάφορα προγράμματα. Μία προγραμματική περίοδος ήταν η περίοδος 2014-2021, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της. Ήδη προετοιμαζόμαστε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τελειώνει μια προγραμματική περίοδος στα διάφορα, ας το πω απλοϊκά να καταλάβουμε, τα προγράμματα που υπήρχαν και είχαν σχεδιαστεί για την περίοδο αυτή, βρίσκονται στο τέλος τους και τώρα ξεκινάμε πλέον για την πορεία του 2021-2027. Για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ακριβώς ο σχεδιασμός για το 2021-2027 που αφορά τις περιφερειακές στρατηγικές και την εθνική στρατηγική είναι και για την έξυπνη εξειδίκευση. Τι εννοούμε έξυπνη εξειδίκευση? Έξυπνη εξειδίκευση είναι μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού, αν θέλετε, μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις εθνικές ανάγκες και στις ανάγκες τις περιφερειακές. Περιοχές οι οποίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το τομέα, γι' αυτό πολλά προγράμματα, ναι μεν σχεδιάζεται κεντρικά η έρευνα και η καινοτομία να αποτελέσουν ένα κεντρικό στόχο για το Υπουργείο, για την κυβέρνηση και έρχεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας να τα υλοποιήσει. Σε πρώτη φάση, γιατί σε δεύτερη φάση πάμε στους ερευνητικούς φορείς, ερευνητικούς παράγοντες κτλ. Αλλά συγχρόνως και ένας μετασχηματισμός της περιφέρειας. Ανάλογα το τι ανάγκες έχει η περιφέρεια, το τι ανάγκες έχει η πολιτεία κεντρικά, γίνονται αυτές οι δράσεις όλες που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν θέλετε. Φυσικά. Λέμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν οι λεγόμενες εμβληματικές δράσεις, οι οποίες γίνανε την περίοδο 2014-2021. Ένα παράδειγμα τέτοιας δράσης ήταν η ιατρική ακριβίας. Τι είναι η ιατρική ακριβίας? Η ιατρική ακριβίας είναι ένας διεθνής όρος ο οποίος υπάρχει και ο οποίος έχει εξειδικευθεί και στη χώρα μας, όπου δίνονται κάποια χρήματα, κάποιες προτάσεις οι οποίες αφορούν, παράδειγμα, έχουμε στην ιατρική ακριβίας την ογκολογία. Εκεί γίνονται έρευνες, μελέτες, αλλά με αποτελέσματα εφαρμοσμένα, με αποτελέσματα που θα εφαρμοστούν στην κοινωνία. Το ίδιο έχουμε τώρα ένα άλλο πρόγραμμα στην ιατρική ακριβίας.
ακριβίας αφορά τις νευροφυσιολογικές καταστάσεις για την νευροπάθειες και τα λοιπά. Και εκεί γίνεται μεγάλη έρευνα, εκεί γίνεται επίσης έρευνα, παράδειγμα για Αλτσχάιμερ, για Πάρκινσον, για τέτοιες ασθένειες και τα αποτελέσματά τους να έχουν άμεση εφαρμογή. Αυτό εννοούμε με δύο κουβέντες, το τι θέλουμε να κάνουμε όταν λέμε ας το πούμε, την έξυπνη εξειδίκευση και την στρατηγική έρευνας και καινοτομίας σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Θέλουμε να ενισχύσουμε την περιφέρεια, το θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχυθεί η περιφέρεια, γι' αυτό και πολλά προγράμματα πηγαίνουν προς την περιφέρεια ακριβώς για αυτή την ανάπτυξη. Συνεπώς, η νέα προγραμματική περίοδος από το 2021 έως και το 2027 θα περιλαμβάνει και νέες εμβληματικές δράσεις, να τις περιμένουμε. Οι εμβληματικές δράσεις, είχαμε πει από την αρχή ότι οι εμβληματικές δράσεις οι οποίες είναι επιτυχημένες, οι οποίες αξιολογούνται και θα αξιολογηθούν και οι οποίες έχουν αποτελέσματα και έχει γίνει πραγματική δουλειά, θα συνεχίσουν, θα διευρυνθούν και αυτές οι εμβληματικές δράσεις, θα προσθέσουμε και άλλες. Παράδειγμα. Άλλη εμβληματική δράση είναι μία που έχουμε για προϊόντα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Έχουμε την εμβληματική δράση για το κρασί, το αμπέλι και την ελιά. Όπου εκεί, σε αυτά μέσα, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, για παράδειγμα, θα προσθέσουμε και κάποιες ερευνητικές ομάδες από πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα που κάνουν ακριβώς πιστοποίηση. Δηλαδή, να βλέπουμε ένα προϊόν το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, από πού προέρχεται, ποιος είναι ο χώρος προέλευσης, η χώρα προέλευσης και αν πραγματικά αυτό είναι πραγματικό ή όχι και να μην πηγαίνει ο καταναλωτής έτσι στα τυφλά, ας το πω έτσι απλά, για να πάρει κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτή είναι μια πολύ καλή εμβληματική δράση και αυτή φυσικά θα συνεχιστεί. Τέτοιες αντίστοιχες εμβληματικές δράσεις ήδη θα έχουμε ξεκινήσει και τις σχεδιάζουμε και θα έρθουμε στη συνέχεια. Εξαιρετική είναι και τονώνει και τα ελληνικά προϊόντα και την εθνική οικονομία όλο αυτό. Να περάσουμε όμως για λίγο και στο ακαδημαϊκό σκέλος. Κύριε Αντιπρίτανη, είστε καθηγητής στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το τμήμα αλλά και την σχολή από την οποία προέρχεστε? Η Σχολή Μηχανικών συγκροτήθηκε από την συνένωση των δύο σχολών τεχνολογικών εφαρμογών του ΤΕΟΣ ΤΕΙ Αθηνών και του ΑΕΙ Πειραιά, όπως ονομαζόταν το ΤΕΙ Πειραιά πρόσφατα. Αποτελείται από 8 τμήματα. Ένα από αυτά είναι και το τμήμα των μηχανολόγων μηχανικών. Υπάρχουν όλες οι ειδικότητες των μηχανικών στην καινούργια σχολή. Τα προγράμματα σπουδών μας είναι πλέον πενταετή. Περιμένουμε την έγκριση τους από την αντίστοιχη αρχή και νομίζω ότι ετοιμάζουμε σύγχρονους μηχανικούς οι οποίοι πέρα από βασικές γνώσεις έχουν εμπειρία και σε θέματα νέων τεχνολογιών, έξυπνων τεχνολογιών, θέματα ενέργειας, θέματα περιβάλλοντος. Ειδικότερα το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών, το οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ από το 1990 περίπου, είναι ένα τμήμα το οποίο έχει μεγάλη ιστορία. Έχει ιδρυθεί σχεδόν από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Υπήρξε συνέχεια του παλιού μικρού πολυτεχνείου, αν θέλετε, που υπήρξε τη δεκαετία του 60 και 70. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 3.000 φοιτητές. Δραστηριοποιείται στον τομέα ενέργειας περιβάλλοντος και κατασκευών και σύγχρονων υλικών. Έχει περίπου 25 μέλη ΔΕΠ και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δραστήρια τμήματα, αλλά νομίζω και όλη η Σχολή Μηχανικών είναι ένα πολύ δυναμικό κομμάτι του Πανεπιστημίου. Και νομίζω ότι προσφέρει και στους μελλοντικούς φοιτητές μια πολύ καλή διέξοδο, δίνοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν νέα αντικείμενα, κρατώντας βέβαια και την παραδοσιακή γνώση που είναι στον τομέα της μηχανικής, της θερμοδυναμικής, όλα αυτά τα τεχνικά θέματα μηχανικής ρευστών κλπ. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με την αρχική ερώτηση, θα ήθελα να κρατήσω μια επιφύλαξη όταν μιλάμε για την έρευνα. Εγώ είμαι λάτρης της εφαρμοσμένης έρευνας και αυτό που είπε ο Γενικός είναι σωστό. Όμως υπάρχει και το κομμάτι της βασικής έρευνας, η οποία και αυτή χρήζει υποστήριξης. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει. Σίγουρα είναι καλύτερα για τους μηχανικούς. Υπάρχει διαφορά και για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τις έρευνες με τη βασική έρευνα. Η βασική έρευνα γίνεται για την ανάπτυξη της γνώσης, για την ανάπτυξη του επίπεδου
του κοινωνικού συνόλου, ασχολείται με θέματα που δεν έχουν άμεση πρακτική εφαρμογή, αλλά είναι απαραίτητα γιατί από τις βασικές γνώσεις καταλήγουμε να πάμε στην εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει σκοπό, είναι ένα βαθμό επένδυσης, δηλαδή η κοινωνία δίνει κάποια χρήματα στους ερευνητές, αποσκοπώντας να βγουν καινούργιες ιδέες, καινούργια προϊόντα, καινούργιες υπηρεσίες. Και εκεί ακριβώς είναι το δύσκολο σημείο. Όντως είναι καλύτερα για εμάς τους μηχανικούς, αλλά για τους οικονομολόγους, να είναι στο καινούργιο Υπουργείο η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας. Πάντα όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να στηριχθεί και η βασική έρευνα, και αυτό είναι ένα θέμα που παλιά κολούσε περισσότερο στο Υπουργείο Παιδείας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι με το σημερινό σχήμα, όπως έχει διαμορφωθεί, δίνονται πολλά κινήτρα η έρευνα να προχωρήσει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό, δουλεύει και προσπαθεί να παράξει ερευνητικά αποτελέσματα χρήσιμα για το κοινωνικό σύνολο. Έτσι. Καταγράφουμε την παρατήρησή σας, κύριε καθηγητά. Είστε αντιπρίτανης έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης. Τι περιλαμβάνουν τα θέματα αυτά στον ακαδημαϊκό χώρο? Στα πλαίσια των καθηκόντων μου, προφανώς σκοπός μας είναι να σχεδιάσουμε την ερευνητική πολιτική, συνεργασία με τον Πρίτανη και όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, έτσι ώστε να ξέρουμε το Πανεπιστήμιο σε ποιους τομείς μπορεί και θέλει να δραστηριοποιηθεί. Αυτό λοιπόν είναι βασικό κομμάτι και βέβαια σε πρακτικό επίπεδο ασχολούμαστε με την υλοποίηση και την παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Σαν Πανεπιστήμιο έχουμε αρκετά προγράμματα, έχουμε αρκετή δραστηριότητα. Νομίζω ότι είμαστε από τις πιο δυναμικές ερευνητικές ομάδες εν Ελλάδη. Έχουμε συνεργασία και με ευρωπαϊκούς φορείς, έχουμε αρκετά Horizon, έχουμε προγράμματα ελληνικού ενδιαφέροντος, ξεκινώντας από τα παλιά προγράμματα της Αριστείας μέχρι σήμερα τα Ερευνό Καινοτομό και όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν κατά καιρούς βγει. Βέβαια, υπάρχει και το σκέλος της διαδίκτυα εκπαίδευσης, που είναι και αυτό σημαντικό. Προσπαθούμε την εμπειρία που έχουμε αναπτύξει και τη γνώση στον τομέα της εκπαίδευσης να τη μεταφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, δημιουργώντας, αν θέλετε, δυνατότητες σε ανθρώπους που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους να ενημερώνονται για θέματα τα οποία είναι θέματα άμεσης εφαρμογής. Και ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα να έχουν συνέχεια επικαιροποίηση των γνώσεων που παράγονται. Πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Γενικέ, έτσι για να επιστρέψουμε στο κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας, τι θα λέγατε, πριν μιλήσαμε για την περιφέρεια, ότι είναι η πιο δυναμική τομή και κλάδη, η οποία αναμένεται μέσω της στρατηγικής αυτής να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας? Πριν προχωρήσω σε αυτό, μια παρατήρηση σε αυτά που είπε ο κύριος Αντιπρίτανης. Όπως είπα και στην αρχή, προσωπικά δεν μ' αρέσει να διαχωρίζω την έρευνα σε βασική ή εφαρμοσμένη. Η έρευνα είναι μία, απλώς τη διαχωρίζουμε σαν ένα είδος, σαν τεχνικά να τη διαχωρίσουμε. Υπάρχει ένα θέμα, παράδειγμα, αν μπορούν οι επιστήμες, οι ουμανιστικές, ας το πω έτσι, να είναι ανταγωνιστικές σε προγράμματα που θα βγουν οριζόντια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εκεί χρειάζεται να πάμε διαφορετικά. Εκεί ακριβώς μπαίνει ο ρόλος της βασικής έρευνας. Παράδειγμα, εκεί ακριβώς έχει δημιουργήθηκε το 2016 το ΕΛΙΔΕΚ, είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Μπορεί να έχει κάποια μικροπροβλήματα σε θέμα λειτουργίας και τα λοιπά, αλλά κάθε καινούριο θέλει ένα χρόνο για να υλοποιηθεί. Βρισκόμαστε σε καλή σχέση. Πολλοί φοβήθηκαν τότε πανεπιστημιακοί ότι θα καταργηθεί το ΕΛΙΔΕΚ. Τουναντίον δεν καταργείται το ΕΛΙΔΕΚ. Αυτό ήταν σαφέστατο. Και από εκεί, ακριβώς αυτό το ίδρυμα είναι αυτό το οποίο ήρθε να ενώσει τα πανεπιστήμια και με την έρευνα και την καινοτομία και προς αυτή την κατεύθυνση να έχει τη βασική έρευνα. Η βασική έρευνα θα είναι κυρίως από το ΕΛΙΔΕΚ, γιατί αυτό χρηματοδοτεί και διδακτορικούς υποτρόφους και μεταδιδάκτορες και μελιδέπ και χρηματοδοτεί για να αγοράσουν μεγάλα όργανα στα πανεπιστήμια. Άρα αυτό το πράγμα, ανεξάρτητα επαναλαμβάνω του τι είναι, αν είναι έτσι ή αλλιώς η έρευνα ή αν βρίσκεται η γεγέτε εδώ ή εκεί, αυτό θα συνεχιστεί. Το ίδιο γίνεται και με τα άλλα ερευνητικά προγράμματα. Τώρα, στο θέμα το οποίο μου είπατε,
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο φάνηκε επιτυχημένο είναι αυτή η ΡΙΣ 3. Είναι εκεί που, αυτό που έλεγα για την εξειδίκευση, την έξυπνη εξειδίκευση, όπου είχαν βρεθεί, έχουν παρουσιαστεί και τα προγράμματα που δουλέψανε μέσα στο 2014-2021 ήταν σε 8 ουσιαστικά τομείς. Ποιους? Οι τομείς αυτοί είναι η αγροδιατροφή, ένα. Δεύτερον, είναι η υγεία φάρμακα. Τρίτον, είναι οι μεταφορές, τα logistics. Τέταρτον, είναι τα υλικά. Πέμπτον, είναι τουρισμός, πολιτισμός. Έκτο, είναι είναι τηλεπικοινωνίες, πληροφορική. Έβδομο, είναι η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική τομή ενδιαφέροντος ερευνητικού και όχι μόνο, και για την και αναπτυξιακού και οικονομικού ενδιαφέροντος της Ελλάδος. Και αυτή η ίδια τομή είναι που έχει γίνει και προς τις περιφέρειες και κεντρικά. Εκεί λοιπόν, σε αυτούς τους τομείς, τώρα βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση εν ώψη του νέου προγράμματος 21-27, μήπως προσθεθεί και ένας ή δύο τομείς. Αλλά η βασική τομή ανάπτυξης της χώρας σε έρευνα και καινοτομία θα είναι αυτή όπως σας ανέφερα. Επομένως, γι' αυτό και αυτού του τομείς και με τις αξιολογήσεις τις οποίες έχουμε μέχρι στιγμής κάνει και στο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντες, γιατί ας πούμε, παράδειγμα, το πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ και Καινοτομώ, ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που υπήρχαν τόσο στον κύκλο Α. Μέσω ΕΣΠΑ, το 2014 μέχρι το 2020. Και μέσω του κύκλου Β, που έκλεισε και τώρα ήδη βγάλαμε τα πρώτα αποτελέσματα και τώρα συζητάμε να χρηματοδοτήσουμε παραπάνω. Είναι πολύ επιτυχημένα προγράμματα, αρκεί να σας πω ότι μόνο για τον κύκλο Β είχαμε γύρω στις 3.200 αιτήσεις. Δεν είναι μικρό το ποσό, ο αριθμός των προγραμμάτων τα οποία έχουν υποβληθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτούς τους 8 θεματικούς τομείς. Η τοπική οικονομία στο περιφερειακό επίπεδο, πώς μπορεί να μετασχηματιστεί, τι περιλαμβάνουν ειδικότερα οι περιφερειακές στρατηγικές σας? Θα βελτιωθεί η ζωή των πολιτών στις τοπικές κοινωνίες μέσω της ευρύσης εργασίας σε αυτούς τους τομείς? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό για τους νέους. Ακριβώς αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας απασχολεί. Ένα από τα θέματα που έλεγα προηγουμένως, ότι όταν μιλάμε για έξυπνη εξειδίκευση, μιλάμε σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Ένας στόχος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι, δεν είναι μόνο τα προγράμματα, γιατί τα προγράμματα θέλουμε ακριβώς να έχουν άμεση σχέση με την καινοτομία, με την ανάπτυξη, με την οικονομική ευημερία, με την επιστροφή των Rim Brain, των εγκεφάλων που λέμε, να γυρίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στην Ελλάδα με καλές δουλειές κτλ. Αυτά όλα για να γίνουν όμως, δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη, αλλά έχουν μπει σε ένα τέτοιο στόχο ώστε να προχωρήσουν με τον προγραμματισμό και με την καινοτομία την οποία θέλουμε να αναπτύξουμε, ακριβώς και σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο να αναπτυχθούν. Για παράδειγμα, να σας δώσω έτσι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Βεβαίως. Ένα πράγμα το οποίο ήδη ξεκινήσαμε είναι αυτό τα λεγόμενα innovation district, είναι τα κέντρα καινοτομίας. Αυτά τα κέντρα καινοτομίας ήταν κάτι το οποίο το είχε πει ο Πρωθυπουργός από την αρχή, από τις πρώτες του ανακοινώσεις, και είχαμε πει να φτιάξουμε ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένας χώρος μεγάλος στην περιοχή της Αττικής, για παράδειγμα, όπου θα παραχωρήσει το κράτος, και ένα στη Θεσσαλονίκη θα γίνει σε πρώτη φάση, θα παραχωρήσει το κράτος την περιοχή, και θα δώσει όλα εκείνα τα κίνητρα ώστε να έρθουν εταιρείες να ενταχθούν εκεί με τη μορφή τους ΔΙΤ και να μπορέσουν να αναπτύξουν τα προϊόντα τους, να αναπτύξουν νέα δεδομένα και να κάνουν την έρευνα εκεί. Ένα τέτοιο είδη υπάρχει, είναι το Χροπή, το παλιό οικόπεδο Χροπή, το οποίο βρίσκεται στο τέρμα της Πειραιός. Αυτό ήταν ένα οικόπεδο, το παλιό εργοστάσιο της Χροπή, το οποίο έμενε ανεκμετάλλευτο για πάνω από 20 χρόνια. Αυτό, στη τέλος του έτους, το πήρε
το Υπουργείο Ανάπτυξης και ήδη πριν από ένα μήνα το έδωσε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας για να το εκμεταλλευτεί. Βρισκόμαστε ήδη, το προχωράμε πολύ γρήγορα, ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη μελέτη, ένα business plan για το πώς θα γίνει αυτό και τώρα βρισκόμαστε τους επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, ήδη θα προχωρήσουμε για να κάνουμε τους διαγωνισμούς για να φτιαχθούν και να βγει ο μεγάλος διαγωνισμός πώς θα γίνει αυτό το κέντρο. Τέτοια κέντρα υπάρχουν στην Πορτογαλία, υπάρχουν στην Ισπανία, υπάρχουν στη Γερμανία, υπάρχουν στη Γαλλία. Ένα τέτοιο πάμε να κάνουμε και εδώ και γίνεται πολύ πολύ γρήγορα μετά όλες τις διαδικασίες που έγιναν σε πολύ γρήγορους χρόνους, για ελληνικούς χρόνους, έγιναν πολύ γρήγορα μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας που θα είναι και αναθέτουσα αρχή. Αντίστοιχο τέτοιο είναι στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει, στην περιοχή της Θέρμης. Και όλα αυτά θα υλοποιηθούν με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που οι προαναφερθήσεις χώρες αξιοποιούν δεόντως τέτοιου είδους συμπράξεις. Παραχωρούμε το χώρο και έρχονται και επενδύουν οι μεγάλες επιχείρησεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να σας μια παρατήρηση μόνο, ότι μέχρι τώρα στοιχεία τα οποία έχουμε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και από επιχειρήσεις για να φτιάξουν το χώρο και να έρθουν να εγκατασταθούν. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που συζητάμε. Να βάλουμε όμως στο σημείο αυτό μια ανωτελεία, να περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε κοντά σας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά τη σύντομη διακοπή. Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Αθανάσιο Κυριαζή, καθώς και τον Αντιπρίτανη Έρευνας και Διαβίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ιωάννη Καλδέλη. Κύριε καθηγητά, είστε συντονιστής του πολύ γνωστού πλέον Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 με το ακρονίμιο TILOS από το ομώνυμο φυσικά ελληνικό νησί. Βέβαια, αν και φέρει εθνική ταυτότητα, να σημειώσουμε ότι αποτελεί ταυτόχρονα πολυεθνική προσπάθεια. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για το πρόγραμμα αυτό, τι πραγματεύεται, πού αποσκοπεί και ποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν σε αυτό? Ναι, νομίζω ότι, καταρχήν ευχαριστώ για την ερώτηση που κάνατε. Νομίζω ότι είναι αρκετά επίκαιρο, μια και συζητάμε για την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν τελείως ανταγωνιστικό. Υπολογίστηκαν τότε το 2014 80 προτάσεις. Η πρότασή μας ήταν πρώτη, δεύτερη, είχε ισοβαθμίσει στην πρώτη θέση μαζί με άλλη μια πρόταση και είχε σαν σκοπό την δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος ενεργειακής αυτονομίας ενός νησιού στη χώρα μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που το οποίο θα αξιοποιούσε τις υφιστάμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ταυτόχρονα την τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας. Ένα πρόγραμμα λοιπόν που συμμετείχαν 13 partners, 13 ας πούμε φορείς από 7 χώρες. Το συνολικό budget, ο προϋπολογισμός ήταν 15 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε μια χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 11,5 εκατομμύρια. Και ήταν ένα έργο το οποίο βάσηκε αυτά που είπε ο κύριος Γενικός, από τότε συνδύασε την συνεργασία ιδιωτικών φορέων και πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Δηλαδή υπήρξε και ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος έβαλε μόνος του ένα σημαντικό ποσό, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα μέρος του έργου. Άρα είχαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνεργασία ιδιωτικών φορέων και πανεπιστημίων. Κάνει να τον πούμε αυτόν τον φορέα που χρηματοδότησε? Ναι, η εταιρεία UNIS είναι, η οποία είχε την εξυπνάδα να δει μπροστά, να δει ότι αυτά τα θέματα, η λεγόμενη υβριδική στάθμη ενέργειας είναι μια πρόταση για λύση στα νησιά μας και μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πανεπιστήμια φημισμένα, όπως είναι το Πολυτεχνείο του Άχεν, το φημισμένο ΚΤΧ της Σουηδίας, το Σέντερ Ενεργεία το ΜΙΚ το Γαλλικό και κάποιες άλλες εταιρείες και το ITC, το Institute of Technology από τα Κανάρια νησιά και κάποιοι άλλοι φορείς συνέβαλαν έτσι ώστε μαζί με δύο ελληνικές ακόμα συμμετοχές, υπήρξε παρουσία του διαχειριστή του διεκτικού δικτύου της χώρας μας, ο ΔΔΕ, καθώς και η ΒΒΕΦ Ελλάς. Άρα είχαμε ένα πολύ ισχυρό κονσόρτσιο, μια πολύ ισχυρή ένωση, η οποία κατόρθωσε να υλοποιήσει σε κανονικό χρόνο, δηλαδή σε 4 χρόνια μέσα, ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα. Φτιάξαμε λοιπόν μια λύση και τη δοκιμάσαμε, που μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες οποιοδήποτε ελληνικού νησιού, είτε είναι διασυνδεδεμένο είτε δεν είναι διασυνδεδεμένο. Και ακριβώς αυτή είναι, αν θέλετε, η πρόκληση.
Αυτό το θέμα το οποίο το μελετήσαμε και βγάλαμε πολύ καλά αποτελέσματα, είναι ευκαιρία να επαναληφθεί για 20-30 μικρά νησιά της Ελλάδος, απομονωμένα νησιά των 100 κατοίκων, των 200 κατοίκων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο μάρι του Κυκλώνα λόγω των κακών σχέσεων που έχουμε με τους γείτονές μας. Αυτά τα νησιά έχουν μεγάλο κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Μιλάμε ότι κοστίζει 10 φορές παραπάνω η παραγωγή ενέργειας από ό,τι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό καλύπτεται μέσα από τα οίκο, το πληρώνει ο ελληνικός λαός μέσα από τα οίκο. Εμείς λοιπόν αποδείξαμε ότι μπορούμε να λύσουμε το ενεργειακό πρόβλημα σε αυτά τα νησιά με πολύ χαμηλό κόστος, με καθαρές ενεργειακές πηγές, αξιοποιώντας τοπικές πηγές ενέργειας, αιωλική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, ακόμα και γεωθερμία σε κάποιες περιπτώσεις. Και ταυτόχρονα αναδείχθηκε το σημαντικό κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο είναι ένα στρατηγικό κομμάτι για τη χώρα μας, διότι από εδώ και μπρος οτιδήποτε κάνουμε θα χρειάζεται αποθήκευση ενέργειας. Είτε μιλάμε για ηλεκτροκίνηση, είτε μιλάμε για κάλυψη ενεργειακών αναγκών στα δίκτυά μας. Άρα λοιπόν το τήλος σαν πρόγραμμα ήταν ένα καινοτομικό πρόγραμμα, οδήγησε αυτό που λέει ο κ. Γενικός σε ένα αποτέλεσμα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δουλεύει αυτή τη στιγμή. Πετύχαμε σχεδόν 70% ενεργειακή αυτονομία του νησιού, της Τήλου, κάτι πολύ σημαντικό. Είχαμε την σύμπραξη ιδιωτών και δημόσιων φορέων, κάτι επίσης σημαντικό. Και από εκεί πέρα περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελληνική Πολιτεία να το υποστηρίξει. Γιατί είναι ακριβώς μια ευκαιρία να κερδίσουν όλοι. Και οι τοπικές κοινωνίες και η ελληνική οικονομία και η εθνική μας ταυτότητα. Δηλαδή, όταν αυτά τα νησιά έχουν ενέργεια, έχουν άφθονο νερό, μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και με κάποια καλύτερα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τα οποία είναι ενεργοβόρα και γι' αυτό δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Άρα, έχοντας άφθονη ενέργεια, τοπική ενέργεια, η οποία δεν επιβάλλει το περιβάλλον, θα ήταν μια ιδανική λύση για τα 20-30 μικρά νησιά της χώρας μας, τα οποία δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να διασυνδεθούν και ποτέ με το ηλεκτρικό δίκτυο, γιατί δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να κάνει διασύνδεση για 100 κατοίκους ή για 50 κατοίκους. Αυτά όμως τα νησιά είναι το προπύργιό μας απέναντι στον εξανατολών, όπως λέμε, κίνδυνο. Η τοπική κοινωνία εκεί στην Τήλο πώς σας υποδέχτηκε, πώς το αντιμετώπισε όλο αυτό το νέο εγχείρημα? Ήταν εντυπωσιακά θετική. Οι άνθρωποι μας αγάπησαν, μας βοήθησαν. Είχαμε και τη συμμετοχή και την υποστήριξη της WWF Ελλάς, η οποία σαν περιβαλλοντική ένωση είναι μια εγγύηση ότι δεν θα γίνουν κάποιες υπερβάσεις εις βάρος της τοπικής κοινωνίας. Από την άλλη μεριά, να ξέρετε ότι το Πανεπιστήμιο επίσης ανταπέδωσε την αγάπη των κατοίκων. Με συμφωνία και του κ. Πρίτανη, φτιάξαμε εκεί έναν ξεχωριστό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά. Εγκαταστήσαμε για πρώτη φορά στο νησί σταθμό φόρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Και ο Δήμος τώρα ετοιμάζεται να αγοράσει ένα ηλεκτρικό λεωφορείο για να καλύψει τις τοπικές του ανάγκες. Μιλάμε για δίκτυα πολύ μικρής απόστασης. Ένα τέτοιου είδους λεωφορείο έχετε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής φέρει τώρα πρόσφατα. Ναι, ήταν μια προσπάθεια που κάναμε τον τελευταίο χρόνο. Υλοποιήθηκε. Από τη στιγμή έχουμε το πρώτο, πιστεύω, ηλεκτρικό λεωφορείο αδειοδοτημένο με πινακίδες, με άδειες και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ανάμεσα στις δύο πανεπιστημίου πόλεις τουλάχιστον, αλλά και όπου άλλου χρειαστεί. Έχουμε μια υποστήριξη και από την διοίκηση, να το πούμε, θέλετε. Γενικότερα, δηλαδή μας υποστήριξαν και τα αρμόδια υπουργεία. Ακριβώς, το Υπουργείο Παιδείας το χρηματοδότησε. Ο Πίτακης μας ενθάρρυνε ιδιαίτερα, γιατί ήταν και ένα δύσκολο εγχείρημα. Και τώρα πλέον μένει αυτό να το δούμε. Το σημαντικό που δεν θέλω να ξεχαστεί και θέλω να ακουστεί είναι ότι όλες αυτές οι λύσεις στηρίζονται σε καθαρές ενεργειακές πηγές. Θα είναι μεγάλο λάθος της ελληνικής κοινωνίας να στραφεί στην ηλεκτροκίνηση αξιοποιώντας το λιγνίτι, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Γιατί αυτές οι λύσεις, ναι, μεν τοπικά λύνουν το πρόβλημα, αλλά το μεταφέρουν την ατμοσφαιρική ρήπανση, γενικά τη μεταφέρουν στις περιοχές παραγωγής. Εμείς ό,τι κάνουμε το καλύπτουμε κατά μεγάλη πλειοψηφία με καθαρές ενεργειακές πηγές, είτε από την άφθονη ηλιακή ενέργεια που έχει η χώρα μας, είτε από το άφθονο αιωλικό δυναμικό. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε καθαρή ηλεκτροκίνηση και αυτό πρέπει να περάσει σαν μήνυμα, μια και είμαστε στα στάδια να ανοίξει η αγορά ηλεκτροκίνησης. Αυτά. Συνεπώς, πάντοτε πρέπει να κοιτάμε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τόσο στο ατομικό επίπεδο, όσο φυσικά και η διοίκηση, η κυβέρνηση μέσα από όλα τα έργα και τις δράσεις της. Θέλετε να μας μιλήσετε και για άλλα ξενόγλωσσα προγράμματα που διαθέτει τόσο η Σχολή Μηχανικών, αλλά και εν γέννη το Πανεπιστήμιο. Καταρχήν να σας πω ότι στον τομέα της έρευνας στο Πανεπιστήμιο μας έχει ένα ευρύτατο
φάσμα δραστηριοτήτων. Θα μπορούσα κάλλιστα να σας πω πολλά πράγματα για ενέργεια και περιβάλλον, μια και είναι το αντικείμενό μου, αλλά θα έλεγα ότι κάνουμε σημαντική δουλειά στις νέες τεχνολογίες, στα νέα υλικά, που είναι μια καινούργια, αν θέλετε, τεχνολογία, στις τηλεπικοινωνίες, στο IT που λέμε, έτσι. Μιλάμε για δραστηριότητες που αφορούν ακόμα και ανασκαφές, αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων, παλαιών μνημείων, δηλαδή, ακόμα και στα τρόφιμα, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Οδηγικής Αντιγύησης έχει το πλεονέκτημα να έχει σχολές σχεδόν σε όλο το εύρος της επιστήμης. Και έχει άξια στελέχη τα οποία αγωνίζονται, προσπαθούν, αν και ακόμα δεν έχουμε αποκτήσει τις υποδομές που θα θέλαμε, και εκεί θέλουμε τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας. Μια και έχουμε τον Γενικό Γραμματέα δίπλα μας, πάντα πρέπει να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες. Ναι. Θα θέλαμε λοιπόν να μας στηρίξουν. Είμαστε ένα νέο πανεπιστήμιο. Δεν είχαμε την ακαδημαϊκότητα που έχουν τα άλλα ιδρύματα, γιατί είμαστε πιο εφαρμοσμένα σαν τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αλλά έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ότι έχουμε μεγάλη εμπειρία σε θέματα εφαρμογής, σε θέματα εργαστηριακών μετρήσεων. Και συμπληρώνουμε αυτή τη στιγμή και το κομμάτι της ακαδημαϊκότητας. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και έρευνας, το οποίο μεταφέρεται και στην τομέα της εκπαίδευσης, όπως αναφέρατε. Έχουμε μια μεγάλη συνεργασία με φορείς του εξωτερικού και στα πλαίσια του Εράσμους, που πιστεύω ότι, όπως έχετε ακούσει, είμαστε από τα πιο δυναμικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Και βέβαια, μια και αναφέρεται, έχουμε και μια σειρά από αγγλόφωνα προγράμματα, το οποίο καλό είναι να το ξέρει και η πολιτεία. Εμείς λειτουργούμε συνεργασία αγγλόφωνων προγραμμάτων από το 2005. Συγκεκριμένως προς τα θέματα έρευνας και τεχνολογίας, έχετε κάποιο αγγλόφωνο, έτσι, για να παραμείνουμε στο αντικείμενό μας? Ναι, όσον αφορά την έρευνα, συνεργαζόμαστε με μια σειρά από πανεπιστήμια. Σας ανέφερα το Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνείου του Άρχεν, σας ανέφερα το Πολυτεχνείο της Σαπιέντα της Ρώμης, το Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, το Χέριοβατ, το East Anglia επίσης. Συνεπώς υπάρχει διάδραση με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι υποχρεωτικό να ξέρετε το εξής. Αρκετοί συνάδελφοι είναι εκδότες ή συμβάλλουν στην έκδοση διεθνών περιοδικών. Έχουμε δηλαδή κατορθώσει στην Ελλάδα να έχουμε ένα μεγάλο έυρος περιοδικών, τα οποία αξιολογούν επιστημονική έρευνα, η οποία δημοσιεύεται στα top περιοδικά του κόσμου, και αυτά υποστηρίζονται από Έλληνες ερευνητές που είναι και αξιολογούν αυτές τις εργασίες. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρετε ότι σαν πανεπιστήμιο, παρότι δεν έχουμε την εμπειρία που έχουν άλλα ιδρύματα, έχουμε αρκετά μεγάλη δυναμική και πολύ σύντομα θα καλύψουμε και αυτό το κενό που εμφανίζεται. Κύριε Γενικέ, να γυρίσουμε πάλι στα προηγούμενα ζητήματα. Θα ήθελα να μου πείτε, για το σύνολο της κοινωνίας, περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό σας δράσεις ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, ήδη ενδεχομένως από τους μαθητές στα σχολεία που σκέφτονται το επαγγελματικό τους μέλλον? Κοιτάξτε, αυτό πάντα υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει. Σας είπα ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ακριβώς ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα έρευνας. Σας είπα, για παράδειγμα, τις εμβληματικές δράσεις οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία. Είπα για την εμβληματική δράση της ογκολογίας. Εκεί πέρα θα δείτε σύντομα ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με κάποιες και ιδιωτικές εταιρείες και μπορεί να δείτε και κάποια φάρμακα προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Δημόκριτος, παράδειγμα, είναι ανοιχτός για κάποια θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, είτε σε θέματα υγείας, είτε σε θέματα, ή να βοηθήσει κάποιες κοινωνίες σε θέματα από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπως εμβληματικές δράσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Πριν από 10 μέρες ξεκίνησε ένα καινούριο πρόγραμμα κλιματικής αλλαγής που είναι σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Αθηνών και με άλλους φορείς. Τώρα, αυτά όλα, σας είπα και στην αρχή, ότι όταν μιλάμε για την έννοια της έρευνας, δεν είναι κάτι που έχει άμεση σχέση. Δεν το βλέπει ο άλλος στην καθημερινότητά του, όπως βλέπει ένα άλλο το μαθητή στο σχολείο ή βλέπει κάτι τέτοιο. Έχει όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα της έρευνας. Εκεί θα καταλάβει ότι τα λεφτά τα οποία δίνονται για την έρευνα δεν είναι χρήματα τα οποία κατασπαταλώνται για κάποιους ερευνητές που είναι πίσω από κάποιο εργαστήριο και δουλεύουν και κάνουν και φτιάχνουν.
αυτοί όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν προς την κατεύθυνση αυτή. Και εκεί να επιμείνω και σε αυτό που υπόθηκε για τη βασική έρευνα και την εφαρμοσμένη έρευνα. Δεν υπάρχει εφαρμοσμένη έρευνα χωρίς βασική έρευνα. Η βασική έρευνα υποθέτει τα θεμέλια και η εφαρμοσμένη έρχεται μετά να δουλέψει πιο πολύ στην κοινωνία και να δώσει τα αποτελέσματά της. Τώρα, παράδειγμα σε αυτό που λέτε, μια και είπατε για τους μαθητές, κάτι που μου έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το οποίο ανήκει, είναι υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας. Τι έχει ξεκινήσει? Έχουν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των μαθητών στα σχολεία. Ήδη πηγαίνουν στα διάφορα σχολεία ερευνητές από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών και παρουσιάζουν το θέμα των σεισμών. Τι είναι ο σεισμός, πώς γίνεται, τι μέτρα προφύλαξης υπάρχουν. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αντίστοιχα, τέτοια παραδείγματα έχουμε για την κλιματική αλλαγή ή άλλα παραδείγματα που τώρα ξεκίνησε μια άλλη εμβληματική δράση που έχει να κάνει με το πρόωρο θάνατο των νέων από καρδιακές παθήσεις. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το ΟΝΑΣΙΟ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Κρήτης, το ΙΤΕ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Επιστημών της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και άλλους φορείς. Και όλες αυτές οι εμβληματικές δράσεις είναι δράσεις οι οποίες δεν αφορούν ένα μόνο ίδρυμα ή ένα μόνο πανεπιστήμιο. Είναι μια ολόκληρη ομάδα ιδρυμάτων πανεπιστημίων από το εσωτερικό, το εξωτερικό. Και όλοι αυτοί ακριβώς θα δείτε ότι το επόμενο βήμα θα είναι να επισκεφτούν ή να κάνουν κάποια προγράμματα για μαθητές, για το πώς πρέπει να προετοιμάζονται όταν θέλουν να κάνουν αγώνες, πώς πρέπει να προετοιμάζονται οι γονείς για τα παιδιά αυτά, ώστε να μην έχουμε τον πρόωρο θάνατο. Σας λέω μερικά χαρακτηριστικά έτσι παραδείγματα για να καταλάβουμε ότι, επαναλαμβάνω, ότι η έρευνα δεν είναι μόνο κάτι που γίνεται από ορισμένους ανθρώπους που έχουν, αν θέλετε, την έφεση ή θέλουν κάτι να φτιάξουν και κάθονται πίσω από ένα εργαστήριο. Δεν είναι έτσι. Έχει άμεση σχέση με την κοινωνία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι και με την κοινωνία και με την οικονομία τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα στην εφαρμοσμένη έρευνα. Ναι, κύριε καθηγητά, πείτε μας. Παρότι θα χαρακτηριστούμε σαν τεχνοκράτες, ότι για μας η έρευνα δεν είναι απλά το ψώνιο που έχει ένας ερευνητής να ξενυχτάει στο εργαστήριό του. Σαν έρευνα βλέπουμε την επένδυση που κάνει ο ελληνικός λαός και θέλει αυτό να γυρίσει πίσω του πολλαπλά. Άρα λοιπόν κάνουμε έρευνα για να προκύψουν αποτελέσματα. Φυσικά υποστηρίζουμε και την βασική έρευνα, τη γνώση, τη χρειαζόμαστε σαν πανεπιστήμιο, αλλά μιλάμε για επειδή τα χρήματα για την έρευνα θεωρούνται επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Είναι κάτι σημαντικό δηλαδή. Θέλουμε να τα κάνουμε να πολλαπλασιαστούν για τον ελληνικό λαό και γι' αυτό προσπαθούμε. Είναι σημαντικό γι' αυτό να το ξέρετε ότι σαν ερευνητές, ό,τι παίρνουμε θέλουμε να το πολλαπλασιάσουμε. Βέβαια, πάντα η έρευνα δεν έχει αποτελέσματα. Συμβαίνει πολλές φορές να οδηγηθεί σε μη αποτελέσματα ή να μην είναι τόσο καλά τα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, ό,τι αποτέλεσμα βγαίνει, όπως σας έφερα για το τήλος για παράδειγμα, αυτό το προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε. Και νομίζω υπήρχε πρακτικό αντίκρισμα. Μια και το ανέφερε και ο κύριος Γενικός, το Πανεπιστήμιο μας έχει αναλάβει να υποστηρίξει το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής στην αντικήθεια που γίνεται, με τα αποτελέσματα που βγάλαμε από το τήλο. Δηλαδή, θέλουμε ο σταθμό τη κλιματική αλλαγή και το νησί των αντικηθείων να γίνει ένα καθαρό νησί που να αξιοποιεί καθαρέ ενεργειακέ πηγέ και αποθήκευση. Να κλείσουμε τον σταθμό τον πετρελαϊκό που υπάρχει εκεί, να τον κρατήσουμε μόνο για εφεδρείε και έχουμε συζητήσει με τον διευθυντή του αστεροσκοπείου να συμβάλλουμε στο κομμάτι αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρω πράσινη λύση στην περιοχή, ώστε να μην επηρεάζουμε οι ίδιοι που μετράμε την κλιματική αλλαγή. Και ένα τελευταίο, επειδή το ανέφερε και ο κ. Γενικός, εμείς σαν πανεπιστήμιο αγαπάμε πάρα πολύ τα σχολεία. Κάνουμε προγράμματα ενημέρωσης και ένα πρόγραμμα που αξίζει κανείς να το αναφέρει είναι το πρόγραμμα που κάνουμε για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά. Με χρηματοδότηση, να πούμε μια φορά, και η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, που τόσο την κατηγορούμε, έχει δώσει χρήματα στην ομάδα την ερευνητική. Και πάμε από σχολείο σε σχολείο και ενημερώνουμε τα παιδιά πώς θα χρησιμοποιούν καλύτερα την ηλεκτρική ενέργεια, πώς θα εξοικονομούν ενέργεια. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει εδώ και ένα χρόνο και θα συνεχίσει. Άρα, βλέπετε ότι είμαστε κοντά και στο κομμάτι, όπως είπε και ο κ. Γενικός, να εκλαϊκεύσουμε, ας πούμε, τη γνώση, να μάθουμε τα παιδιά από νωρίς να συμπεριφέρονται σαν εσύνηδοι πολίτες, να ξέρουν το περιβάλλον είναι εκεί που ζούμε όλοι και πρέπει να το προστατεύσουν
Και η χρήση καθαρών μορφών ενέργειας και μη σπατάλης ενέργειας είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν. Έτσι. Η επένδυση στα παιδιά είναι η επένδυση στο αύριο όλων μας. Ακριβώς. Και γι' αυτό θέλουμε και να προβάλλουμε αυτές τις δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Παρά αυτά, κύριε Γενικέ, στις αξιολογήσεις καινοτομίας, οι επιδόσεις της Ελλάδας, κακά τα ψέματα, βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε, πράγματι η Ελλάδα στο scoreboard που υπάρχει για το θέμα της καινοτομίας από τις 28 χώρες είναι στην 20η θέση. Είναι χαμηλό. Οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ένας των οποίων έχει να κάνει με το, με το τι ακριβώς είναι η καινοτομία και πού θέλουμε να εφαρμοστεί η καινοτομία. Τι εννοούμε με την έννοια καινοτομία, όχι να εφαρμοστεί, συγγνώμη, ήταν λάθος δικό μου. Τι εννοούμε καινοτομία. Καινοτομία ακριβώς σημαίνει κάτι το καινούριο, το οποίο θα βγει από ερευνητικό παράγοντα και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Ακριβώς εκεί ήταν που είπα στην αρχή, ένας βασικός λόγος που η Γενική Γραμματεία ήρθε προς την πλευρά αυτή, προς την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, ήταν αυτός, για την ανάπτυξη ακριβώς της καινοτομίας. Γιατί, διότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν γίνεται έρευνα, δεν θα χρηματοδοτείς μία έρευνα, να χρηματοδοτήσεις όπως είπα και βασική έρευνα, αλλά όχι έρευνα για την έρευνα όπως λέμε. Όχι έρευνα για την έρευνα. Έρευνα για την οικονομία, έρευνα για την κοινωνία. Αυτό είναι το μοτίβο και αυτή είναι η πολιτική την οποία από την πρώτη στιγμή εφαρμόσαμε που πήγα στη Γενική Γραμματεία. Και κάτι άλλο ακόμη, ότι αυτή τη στιγμή στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας δεν έχουμε να δούμε αν ένα κέντρο είναι αυτό που κάνει έρευνα, είναι το Πανεπιστήμιο ή αν είναι τα ερευνητικά κέντρα που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας ή ακόμη αν είναι ιδιωτικός φορέας. Η έρευνα είναι το βασικό και προς την κατεύθυνση αυτή θα χρηματοδοτείται η έρευνα ανεξάρτητα από πού προέρχεται, όταν είναι μέσα στους στόχους και μέσα σε αυτά τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ας πούμε τώρα, εκείνο που συζητάμε και νομίζω ότι είναι μέσα στους στόχους μας να θεσμοθετηθεί, είναι κίνητρα, γιατί λέμε να έρθουν κάποιες επιχειρήσεις μεγάλες, λέμε να έρθουν κάποια ερευνητικά κέντρα, κάποιες μεγάλες. Πρέπει να δώσει κίνητρα όμως. Γιατί δίνοντας κάποια κίνητρα για αυτές τις επιχειρήσεις, τότε αυτομάτως αυτή θα έρθει, θα επενδύσει στην Ελλάδα, θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, όπως καταλαβαίνετε, που θα προχωρήσει. Ένα βήμα, ένα παράδειγμα σας λέω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ότι για την έρευνα στις επιχειρήσεις υπάρχει ένα φορολόγητο της τάξης του 30% όταν πλέον ακαθάριστο και όταν γίνει η πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας. Αυτό το ποσοστό θέλουμε να το πάμε στο 100%. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο τι θέλουμε να δώσουμε? Θέλουμε να δώσουμε έμφαση να επενδύσουν οι μεγάλες εταιρείες και οι ελληνικές εταιρείες στον τομέα της έρευνας. Άρα είναι πλήρως αφορολόγητο. Αυτό. Κρατάω αυτό που είπατε. Γύρω αφορολόγητο, όχι, αλλά με τους ρυθμούς που λέμε, δηλαδή το 100% δεν σημαίνει ότι είναι αφορολόγητο τελείως. Είναι πριν από την. Όταν έχουμε το ακαθάριστο και πριν την πιστοποίηση κλπ. Δηλαδή θέλουμε δίνουμε ορισμένα τέτοια κίνητρα. Κίνητρα, σας λέω ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικά τα κίνητρα των φοροελαφρύνσεων, συζητητή. Κύριε Αντιπρίτανη, θα θέλαμε να μας πείτε. Γιατί συζητήσαμε ότι δεν είναι η έρευνα για την έρευνα, θέλουμε αποτελέσματα, μετριέται με δείκτες, ανάπτυξη. Συνεπώς όλοι όσοι σπουδάζουν σε συναφή αντικείμενα σπουδών ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχουν απορροφησιμότητα στην αγορά εργασίας σε τομείς τεχνολογίας και καινοτομίας, όχι μόνο μέσω παροδικών προγραμμάτων, αλλά και κανονικά. Νομίζω ότι σαν πανεπιστήμιο και ειδικά σαν σχολή μηχανικών, οι απόφοιτοι μας, παρότι δεν έχουν ακόμα επαγγελματικά δικαιώματα σαφή, δηλαδή με την αλλαγή του νόμου έχουν καταργηθεί τα δικαιώματα των υπομηχανικών ΤΕΗ, των υπομηχανικών και δεν έχουν αποκτηθεί τα δικαιώματα του μηχανικού. Παρότι έχουμε σπουδές 5 ετών πλέον και με πολύ υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα εργασία, γιατί έχουν το καλό ότι συνδυάζουν την εργαστηριακή γνώση, την εμπειρία, με υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκή γνώση. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα σημείο που
χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Δεν θέλουμε απλά επιστήμονες για να είναι επιστήμονες. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν την επιστημονική γνώση να την υλοποιούν. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις εφαρμογές. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα, βλέπουμε ας πούμε, την εξέλιξη των φοιτητών μας. Νομίζω ότι η απορροφητικότητα τουλάχιστον των μηχανολόγων μηχανικών που παρακολουθώ εγώ είναι σχεδόν 100%. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά στον τομέα. Και μην ξεχνάτε ότι αξιοποιώντας τις τεχνολογίες που λέμε, δηλαδή εμείς σαν τμήμα και γενικά σαν πανεπιστήμιο, έχουμε κάποιες κατευθύνσεις. Έχουμε το θέμα της ενεργειακής της ενέργειας, της προστασίας να αποφύγουν την κλιματική αλλαγή, άρα την περιβαλλοντική προστασία. Αυτό το συνδυάζουμε με θέματα κυκλικής οικονομίας, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, διαχείρισης φυσικών πόρων, ακόμα και το νερό, η διαχείριση υδάτινων πόρων, ένα σημαντικό θέμα. Όλα λοιπόν αυτά εμείς τα εκπαιδεύουμε στους φοιτητές μας και δεν είναι απλά μια στερεά γνώση. Έχουμε εργαστήριο αφαλάτωσης, όπου ο φοιτητής μπαίνει και βλέπει τι σημαίνει. Παίρνω το νερό, το θαλασσινό νερό και το κάνουμε πόσιμο. Το αφαλατών και γίνεται πόσιμο και αυτό συνδέεται και με τα νησιά που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα το καλοκαίρι με το νερό. Γιατί και συμβάλλει και στον τουρισμό, συμβάλλει και στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν έχουμε, σαν τα παιδιά μας πιστεύω ότι έχουν πολύ μεγάλη απορροφητικότητα. Άνθρωποι εξελίσσονται. Βέβαια υπάρχει πάντα ο μισταγμός της ελληνικής κοινωνίας να δώσουν διευθυντικές θέσεις σε αποφύτες των τέο στέι, όμως σιγά σιγά, επειδή ακριβώς δουλεύουν και το αποδεικνύουν στην πράξη, δηλαδή σκεφτείτε ότι ένα τέι τότε ήταν επικεφαλής συντονιστής ενός consortium με άλλα 15 φορείς, εκ των οποίων τα 5-6 ήταν γνωστά πανεπιστήμια. Και εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, χωρίς να έχουμε τους μεγάλους τίτλους. Σε κάθε περίπτωση, καλός ή κακός, όλο αυτό με τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι κάτι που το βλέπουμε να αλλάζει, οπότε να αναμένουμε και τις όποιες τροποποιήσεις μπορεί να συμβούν. Σε κάθε περίπτωση βρίσκουν εργασία, αυτό είναι το... συνεισφορά της πολιτείας. Ο κύριος Γενικός είναι εδώ, διαμορφώνει και αυτός πολιτική, γνωρίζει τι κάνουμε, μας έχει βλέπει. Φυσικά χρειάζεται ο διάλογος ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την πολιτική ηγεσία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο για το γόνιμο διάλογο που αναπτύξαμε. Κυρία Γενική, κύριε Κυριαζή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Θέλω απλώς να κλείσω να σας ευχαριστήσω. Θέλω μια παρατήρηση μόνο. Βεβαίως. Ότι είμαι εδώ, είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο αποκτά πλέον και την ακαδημαϊκή, γιατί αυτά που είπε ο αντιπρίτανης ισχύουν πράγματι, δηλαδή στην αγορά ο κόσμος το ήξερε, βλέπανε η αγορά, ήξερε τους αποφύτους και τη δουλειά που γίνεται. Και ένα χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει το Πανεπιστήμιο και το ξέρω από ιδία πήραν, θέλετε, επειδή με έχουν επισκεφθεί πολλές φορές η ηγεσία τους, είναι πώς θα βοηθήσει τη Δυτική Αττική. Δηλαδή να πάει στον πυρήνα ακριβώς της Δυτικής Αττικής τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και εκεί, όπως έχω πει και στον Πρίτανη και στους Αντιπρίτανης, εγώ θα προσπαθήσω να βοηθήσω με όλες μας τις δυνάμεις. Κύριε Καλδέλη, κύριε Αντιπρίτανη, σας ευχαριστούμε και εσάς. Για μένα ήταν μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε θέσεις του Πανεπιστημίου. Ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι δίπλα στον κύριο Γενικό, ο οποίος πράγματι καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ερευνητική πολιτική της χώρας μας. Και απαντώντας σε αυτό που λέει ο κύριος Γενικός, να αναφέρω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεργάζεται με όλους σχεδόν τους Δήμους Δυτικής Αττικής, αλλά και με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας. Και έχουμε συνεργασία με το Δήμο Ασπροπύργου, έχουμε συνεργασία με τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων, το Δήμο Φιλής, πολλούς δήμους της περιοχής και έχουμε αναπτύξει και κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία εκπαιδεύουν πολίτες της Δυτικής Αττικής σε θέματα που κοινού ενδιαφέροντος. Πάνω σας ευχαριστώ και νομίζω σας ευχαριστούμε και εμείς και φυσικά να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.